Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα ξεκινάει η περίοδος του Τριωδίου, η προπαρασκευαστική περίοδος η οποία μας εισάγει στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Σήμερα λοιπόν ακούμε στο Ευαγγέλιο βέβαια την περικοπή αυτή την οποία ο Χριστός με το σπουδαίο αυτό παράδειγμα του τελώνου και του φαρισαίου μας δίνει να καταλάβουμε πόσο κακό και άσχημο πράγμα είναι η υποκρισία μέσα στη ζωή των χριστιανών. Έχουμε τον Φαρισαίο ο οποίος με έπαρση και με τα χέρια του ψηλά και με τα μάτια του ψηλά προσπαθεί να κοιτάξει το Θεό κομπάζοντας για τα καλά που κάνει, και έχουμε και τον τελώνη ο οποίος ξέρει τον νόμο του Θεού, γνωρίζει την αμαρτωλότητά του και κρυμμένος και με σκυφτό το κεφάλι προσεύχεται και ζητάει το έλεος του Θεού. Είναι γνωστό βέβαια ότι εκείνος κερδίζει τον παράδεισο και ο Φαρισαίος καταλήγει στην κόλαση. Σημαντικό όμως είναι και το κείμενο του Αποστόλου του σημερινού, όπου ο Μέγας Παύλος μιλάει στον Τιμόθεο και του εξηγεί τα πολύ απλά και βασικά. Κάνε αυτά τα οποία έμαθες από παιδί, που ξέρεις από πού τα έμαθες, που τα έμαθες από το Χριστό, που τα έμαθες από το Ευαγγέλιο. Αδελφοί μου, το Ευαγγέλιο είναι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω, είναι η αγάπη και το έλεος του Θεού. Πάνω σε αυτό πρέπει να στηρίζουμε τη ζωή μας και πάνω σε αυτό και με τα παραδείγματά Του να πορευόμαστε και πάντοτε να προσπαθούμε να διορθώνουμε τα λάθη μας. Ξέρεις, του λέει Τιμόθε, από πού τα έμαθες, μα από πού αλλού, από τα Ιερά Γράμματα που από παιδί τα μελετούσες και τα διάβαζες. Αυτά λοιπόν είναι η σωτηρία μας, τα Ιερά Γράμματα, τα Ιερά Κείμενα, με πρώτο και κορυφαίο το Ευαγγέλιο και μετά τα κείμενα τα οποία οι Θεόπνευστοι Πατέρες συνέγραψαν και μας άφησαν ως παρακαταθήκη, που καλό είναι να τα μελετούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, αλλά πόσο μάλλον της περίοδου της νηστείας και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ούτως ώστε ο νους μας και η διάνοιά μας να είναι συγκεντρωμένα στην προσευχή. Αυτό λοιπόν εύχομαι σε όλους σας, το Τριώδιο να σας οδηγήσει στην προσευχή και στη μετάνοια και να μπούμε με το καλό στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με υγεία και να χαρούμε και να απολαύσουμε την Ανάσταση, τη σωτηρία του ανθρώπου και τη θυσία του Χριστού, η οποία έγινε για να μας αποδείξει αυτό ακριβώς. Με μετάνοια σωζόμαστε και με θυσία σωζόμαστε. Θυσία για τον συνάνθρωπό μας, όπως και εκείνος θυσιάστηκε για όλους εμάς. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη περίοδο και καλή δύναμη και υγεία στις οικογένειές σας.